Με το Κυπριακό. Έχω κοντά μου και υποδέχομαι τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου, είναι εκ των διοργανωτών της εκδήλωσης αυτής. Καλωσορίσατε, κύριε Δημητρίου. Σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ για την εδωπαρουσία. Μία εκδήλωση η οποία είχε ως αντικείμενο συζήτησης η αριστερά μπροστά στην επανένωση και στη διχοτόμηση. Έτσι, ναι, με 100 περίπου παρευρισκόμενους. Πιο λίγους. Πιο λίγους από 100. Ναι, ναι, ήταν γύρω στους 40 οι παρευρισκόμενοι. Α, ήταν 40. Ωραία. Πείτε μας λίγο, γινόταν συζήτηση, είχατε ομιλίες, πώς εκτελήχθηκε το πράγμα. Να το πάρουμε από την αρχή. Παρακαλώ. Ναι. Η αριστερή κίνηση Θέλουμε Νομοσπονδία μαζί με την οργάνωση Το Γρανάτζι διοργάνωσε μια εκδήλωση με το θέμα το οποίο είπετε. Ήταν ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να προβληματίσει ευρύτερα την αριστερά για τις επιλογές που θα έχει είτε στην περίπτωση της επανένωσης είτε στην περίπτωση που προχωρήσουμε κακώς στη διχοτόμηση. Η εκδήλωση προγραμματίζεται να γίνει, προγραμματίστηκε να γίνει στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό η ώρα ναι. 7 την Παρασκευή, 7 το απόγευμα. Λίγο πριν τις 7, καμιά νοικοσαριά που κουλοφορεί με καλυμμένα τα πρόσωπα εκτός ενός, ο οποίος δεν ήταν καλυμμένο το πρόσωπο, ο οποίος μετά φάνηκε ότι ήταν ο αρχηγός του. Μιλάνε για τον κύριο που έχει συλληφθεί κιόλας. Μάλιστα, ένα από τους δύο που έχουν συλληφθεί. Με ρόπαλα, οι 20 αυτοί, περίπου 20 τραμπούκοι, μπορώ να σου πω, προσπάθησαν να ματιώσουν την εκδήλωση. Πώς προσπάθησαν να ματιώσουν την εκδήλωση, πήγαν στο προάβλιο του ΤΕΠΑΚ, με προοπτική να θέλουν να μπουν μέσα για να παραβιάσουν την αίθουσα και να την κάνουν γυαλιά καρφιά. Είχα μοιράσει κάποια φυλάδια, έχω πετάξει κάποια φυλάδια στο προάβλιο. Τα οποία τι ανέγραφαν. Με έναν εθνικιστικό περιεχόμενο, Κύπρος γη ελληνική, έξω οι Τούρκοι. Πας στο φυλάδιο έγραφε την ονομασία της οργάνωσης τους, η οποία ήταν εθνικιστικό απελευθερωτικό κίνημα. Μάλιστα. Και με το έμβλημά του, το οποίο προσωμιάζει με το έμβλημα της ναζιστικής Γερμανίας. Μάλιστα. Χρησιμοποίησαν τα ρόπαλά του, προσπάθησαν να μας χτυπήσουν. Δηλαδή από το προάβλιο προσπάθησαν να εισέλθουν μέσα. Και άρχισαν να χτυπούν τους παρευρισκόμενους και να ρίχνουν πέτρες. Άνευ λόγου, άνευ αιτίας. Ναι, άνευ λόγου, άνευ αιτίας. Απλώς υπήρχαν εκεί για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Η κατάσταση του εξελίχθηκε γύρω στο 1/4. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Προσωπικά είδα δύο άτομα τα οποία είχαν σπασμένη τη μύτη τους. Μια κοπέλα που χτυπήθηκε από το ράπολα των ναζιστών, των νεοναζί, στα πλευρά. Και όταν είχα φύγει, έμεινε ο αρχηγός τους, παρέμεινε εκεί μαζί με κάποιον σύντροφο του, ο οποίος άρχισε να γροθογωπεί έναν από τους παρευρισκόμενους οι οποίοι θα έμπαιναν στην εκδήλωση. Δηλαδή ένας από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονταν να παραστούν στην εκδήλωση. Σιγά σιγά αποτραβήθηκε και αυτός και έφυγε. Μεταξύ δεν καλέσατε αστυνομία. Μεταξύ είχε κληθεί η αστυνομία. Δυστυχώς δεν αντέδρασε αμέσως η αστυνομία. Ήρθε μετά από κάποια, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς μετά από ποια λεπτά, αλλά ώσπου να έρθει η αστυνομία, τα φασιστοειδή είχαν εξαφανιστεί. Μάλιστα. Δεν είχατε εσείς ενδείξεις, κύριε Δημητρίου, ως διοργανωτές εννοώ πριν από αυτό που συνέβη και ότι θα είχαμε έκτροπα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν σας προειδοποίησε, δεν σας πήρε κάποιος τηλέφωνο να σας απειλήσει προειδοποιητικά ή κάτι άλλο. Απειλές από ακροδεξιές οργανώσεις παίρνουμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι οι απειλές αυτές... Τι εννοείται παίρνετε, για ποιο λόγο, γιατί καταπιστεύω σας. Ακριβώς διότι αυτοί πιστεύουν ότι η επανένωση του τόπου μας στη φάση της Ομοσπονδίας είναι κάτι το προοδευτικό, ότι η γη αυτή ανήκει αποκλειστικά στον ελληνισμό και ότι ο αγώνας θα πρέπει να είναι ένας ένοπλος αγώνας για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και δεν χωρεί καμιά άλλη εθνότητα σε αυτόν τον τόπο. Οποιοδήποτε αντιστρατεύεται αυτή την προοπτική είναι θανάσιμος εχθρός για αυτούς. Είναι ακριβώς μια ακραία εθνικιστική ιδεολογία ή ένα από τα στοιχεία που ονομάζουμε ακραίος εθνικισμός και φασισμός. Βεβαίως καταδικάστηκε εννοείται η επίθεση αυτή από κάποιους κατηγορηματικά και ξεκάθαρα, από κάποιους άλλους... Υπήρχαν κάποιες μεσοβέζικες δηλώσεις. Η ΕΔΕΚ, για παράδειγμα, τήρησε με την ανακοίνωσή της έτσι λίγο, αν θέλετε. Ήταν λυπηρή. Είπε ότι τέτοιες επιθέσεις λέει δίνουν επιχειρήματα. Ναι, ήταν λυπηρή, θλιβερή νομίζω η,
η δήλωση της ΕΔΕΚ. Προπάντων ένα κόμμα το οποίο γέννησε ανθρώπους που αντιστάθηκαν στον φασισμό το 1974 και προηγουμένως και θρύνησε νεκρούς όπως το σύντροφο των Δωρών των Λοΐζου. Εγώ νομίζω ότι η ΕΔΕΚ είχαμε ένα μεγάλο λάθος προσπαθώντας να μετριάσει ή να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την επίθεση των φασιστοειδών στην εκδήλωση την οποία είχαμε κάνει. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου, κύριε Δημητρίου, έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Γεωργίου, είναι βουλευτής του ΑΚΕΛ και επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ Λεμεσού. Κύριε Γεωργίου, καλό σας μεσημέρι. Πολύ καλό μεσημέρι. Χαιρετώ και εσάς και τους τηλεθεατές που μας ακούνε. Μας έχει πει εδώ ο κύριος Δημητρίου τις λεπτομέρειες της επίθεσης. Να πω βεβαίως ότι μετά από την επίθεση αυτή στην εκδήλωση του ΤΕΠΑΚ, είχαμε επίθεση στα γραφεία του ΕΛΑΜ τα οποία έγιναν γυαλιά καρφιά στη Λεμεσό. Επίσης καταδικαστέο, κύριε Γεωργίου, έτσι. Μα ασφαλώς, αλλά τα δύο δεν εξισώνονται, αγαπητή κυρία Αλεξανδρινού. Ξέρετε, είναι άλλο να εκπέμπει φασισμό, βία και μάλιστα εκπρομελέτη. Είναι έγκλημα εκπρομελέτη αυτό. Δεν μαζεύονται έτσι τυχαία και καθόριστα 25 άνθρωποι ντυμένοι με στολές, με κουκούλες, με ρόμπαλα, με γκλόπς, με πέτρες. Χτυπούν καθηγητές, χτυπούν παιδιά, παραβιάζουν το άσυλο του Πανεπιστημίου και αυτό πρέπει να το αθώσουμε και να το αξισώσουμε γιατί αναποδογύρισαν τρεις καρέκλες και δεν ξέρω ειλικρινά τι παιχνίδι είναι αυτό. Αυτό το οποίο καλείται ο κυπριακός λαός σήμερα και όλος ο δημοκρατικός κόσμος είναι να σταθεί απέναντι σε τέτοια φαινόμενα βίας και φασιστικό συμπεριφορό. Πρέπει να υψώσουμε τείχος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνουμε εδώ η Κύπρος και ο κυπριακός λαός που έχουμε βιώματα, έχουμε ζήσει την έκνομη τάξη. Καταλύσαμε το Σύνταγμα, προδώσαμε την πατρίδα μας. Φτάνει πια. Ο κυπριακός λαός πρέπει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να απομονώσει αυτού του είδους τα φαινόμενα. Είναι κρίμα ειλικρινά. Και εκεί στη Λεμεσό είμαστε αγανακτισμένοι γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Τις προάλλες δεν θυμάστε στο Ριάλτο που πήγαν να εμποδίσουν, σας παρακαλώ, μια θεατρική εκδήλωση επειδή ήταν δικοινοτική. Μα θα βάλουμε τη δημοκρατία στο γύψο. Ναι, ο κύριος Δημητρίου κάνει και αναφορά για την περίπτωση της εκδήλωσης. Για την περίπτωση του Ταλάτ. Πριν δύο χρόνια. Και βεβαίως με την περίπτωση του κυρίου Ταλάτ. Και βεβαίως και με πολλά άλλα τα οποία συμβολικά μας παρουσιάζουν ένα κράτος που δυστυχώς αληθωρίζει. Τι σημαίνει να κάνουμε παρέλαση με κράνη, με εξαρτήσεις, με μαύρες κουκούλες, με μαύρες φανέλες στους δρόμους. Τι θέλουμε, τι λανσάρουμε. Κυρία Γεωργίου, το ΕΛΑΜ, είδα δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου, του κυρίου Γιάδη, στην πρωινή μας εκπομπή, διαχωρίζει τη θέση του από τα επεισόδια. Αν τη διαχωρίζει ή δεν τη διαχωρίζει, πρέπει να το αποδεικνύουμε καθημερινά. Με τις πράξεις μας, τις πρακτικές μας, τις συμπεριφορές και τις στάσεις μας. Και δυστυχώς το ΕΛΑΜ έχει αποδείξει ότι είναι μέρος αυτού του παιχνιδιού. Η καλλιέργεια τρόμου, η καλλιέργεια φόβου, η βία, ο εξτρεμισμός, ο φασισμός είναι μέρος πολιτικών συγκεκριμένων. Επίσης ο κύριος Γιάδης έχει πει ότι οι καταστροφές που έγιναν στα γραφεία του ΕΛΑΜ έχουν φυσικούς αλλά έχουν και ηθικούς αυτουργούς και καταλαβαίνετε προς ποια κατεύθυνση δείχνει. Όχι, δεν καταλαβαίνω καθόλου και ούτε θέλω να μπω σε αυτή τη λογική κυρία Αλεξανδρίου γιατί ειλικρινά σας λέω δεν είμαι εξ αυτών οι οποίοι θα ανεχθούν τον φασισμό να ξαναχτυπήσει αυτόν τον τόπο. Καλά, είπατε να απομονώσουμε αυτά τα φαινόμενα. Πώς θα τα απομονώσουμε? Και θέλω με αυτήν την ευκαιρία, κυρία Αλεξανδρίνου, ναι, να τονίσω και το εξής. Γνωρίζω ότι οι κουκουλοφόροι έρχονται από το παρελθόν. Είναι αυτοί που δεν έχουν την δύναμη να δουν την κοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και πολιτικοί μασκοφόροι που καλύπτουν αυτού του είδους τις ενέργειες. Σε ποιους αναφέρεστε, κύριε Γεωργίου? Αναφέρομαι σε όλους εκείνους που πρέπει να λάβουν τα μηνύματα και να επιβάλλουν την τάξη και τη δημοκρατία. Ξέρετε τι σημαίνει, κυρία Αλεξανδρίνου, να παραβιάσουμε πανεπιστημιακό άσυλο, να λιθοβολήσουμε πανεπιστημιακούς, να διακόψουμε συζήτηση, να χτυπήσουμε με ρόπαλα
Ναι, γκλοπ, μα είναι. Πού βρισκόμαστε? Συμφωνούμε σε αυτά, αλλά θέλω να μου πείτε, είπατε να απομονώσουμε αυτά τα φαινόμενα. Πώς θα τα απομονώσουμε? Και η απομόνωση των φαινομένων είναι αποδοτική, νομίζετε? Είδαμε και την απομόνωση. Πώς η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντί να παρακαλεί να προχωρήσει σε πράξεις και ενέργειες καταστολής και πρόληψης αυτών των φαινομένων. Δεν γίνεται άλλο. Όπως, ποιους τρόπους? Με σχεδιασμό και συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μάλιστα. Η ανοχή αυτό θα φέρει. Δεν μου λέτε το 74, νομίζετε έγινε το 74. Από το 71 ξεκίνησε η ανώμαλη περίοδος και από μικρή σποριά μεγάλωσε και μας φέρισε. Καταστρέψαμε την πατρίδα μας. Είναι εκεί ο πενταδάχτυλος, κυρία Αλεξανδρίου, και μας θυμίζει τα εγκλήματα του φασισμού. Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου, για την παρέμβαση. Να είστε καλά, εγώ να είστε καλά. Κύριε Δημητρίου, εσείς πιστεύετε ότι, μάλλον να σπάζεστε αυτό που λέει ο κύριος Γεωργίου, να απομονώσουμε, λέει, τα φαινόμενα αυτά, μα και η απομόνωση και η περιθωριοποίηση, νομίζω ότι αντίθετα αποτελέσματα θα φέρει. Κοιτάξτε, αυτή την ιδεολογία, ναι, την οποία αύριο γιορτάζουμε την αντιφασιστική νίκη, η οποία έφερε σε όλη την ανθρωπότητα 60 εκατομμυρία νεκρούς, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο με μια αστικού τύπου επιχειρηματολογία. Πρέπει να αντιμετωπίσει με έναν τρόπο ώστε να τους απογυμνώσει από τα οποιαδήποτε ερίσματα έχουν μέσα στην κοινωνία. Και δυστυχώς η κοινωνία μας γεννά, δημιουργεί συνθήκες που μπορεί να παρασύρουν κόσμο να σπαστεί αυτήν την ιδεολογία. Τούτη την ιδεολογία που έφερε, όπως είπα προηγουμένως, 60 εκατομμύρια νεκρούς στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πολέμο. Τώρα, εγώ ήθελα να τονίσω δύο πράγματα, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Το πρώτο είναι ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε όλοι ταραχτεί την ημέρα, η προσπάθεια των νεοναζί να ματιώσουν την εκδήλωση να πέτυχε πανταγωδώς. Κανένας από τους παρευρισκόμενους έφυγε ή φοβήθηκε και δεν μπήκε μέσα στην αίθουσα για να παρακολουθήσει την εκδήλωση. Και αυτό είναι προς τιμήν όλων των παρευρισκομένων. Ήταν η απάντηση στον εκφοβισμό, κύριε Δημητρίου. Ήταν η απάντηση στον εκφοβισμό. Και το ευχάριστο μετά, το οποίο βλέπω ότι μας έδωσε θάρρος, είναι οι μεγάλες καταδίκες που ακούσαν από διάφορες πολιτικές οργανώσεις και ιδιαίτερα την επόμενη μέρα η εκδήλωση που οργανώθηκε από το ΑΚΕΛ προς υποστήριξη και στήριξη της δημοκρατίας κυρίως. Της προσπάθειας να προστατεύσουμε το δικαίωμα της έκφρασης. Εσείς πιστεύετε ότι υπήρχε οποιαδήποτε διασύνδεση? Και κάνω αυτές τις ερωτήσεις γιατί σε λίγο θα είναι εδώ ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη. Πιστεύετε ότι υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση με το ΕΛΑΜ ή είναι μια κίνηση με συναφή ιδεολογία, αν θέλετε, που έδρασε αυτοβούλος? Κυρία Αλεξανδρίου, τα μέλη του, τουλάχιστον τα ηγετικά στελέχη του εθνικιστικού απελευθερωτικού κινήματος, ΕΑΚ, ήταν παλιά μέλη του ΕΛΑΜ. Ανήκουν και ανήκαν στην ίδια οικογένεια. Απλώς υπάρχουν κάποιοι ενδοοικογενειακοί καυγάδες ή μάλλον κάποιες προσωπικές ατζέντες που τους οφούσαν να κάνουν κάποια διαφορετική κίνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν διαφορετική ιδεολογία. Μπορεί οι τακτικές τους να ενδιαφέρουν, αλλά η ιδεολογία είναι ίδια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ, για τη βοήθεια και την εδώ παρουσία, κύριε Δημητρίου. Σας ευχαριστώ.